Πάμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου σήμερα που μετά από τόσα χρόνια αγώνα και αγωνίας ενετάχθη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τη βοήθεια της κυρίας Περιφερειάρχου, της κυρίας Κράτσα, το έργο της Ιεράς Μονής των Αγίων Θεοδόρων Στρατιάς. Δηλαδή η καμένη και αρρυπωμένη πτέρυγα είναι κατεστραμμένη, θα μπορέσει ξανά πάλι να ανυποδομηθεί και να δοθεί για τον πολιτισμό στον τόπο μας. Γνωρίζετε ότι και τα μοναστήρια αλλά και οι εκκλησίες είναι εκείνα τα οποία προσφέρουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτισμού στον τόπο μας, βεβαίως σε όλη την πατρίδα μας, αλλά ιδιαίτερα εδώ στα Ιόνια νησιά. Και θέλω τούτη τη στιγμή να ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω την προεργασία που είχε γίνει και σχεδόν ευρύκα τότε με ένα ενδιαφέρον όταν πρώτο ήρθα την ένταξη αυτού του έργου τότε στην περιφέρεια, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει καμία ενέργεια. Εκ των υστέρων φτιάξαμε μελέτες από την εποχή του Περιφερειάρχου του κυρίου Δώστου, αγωνιστήκαμε, φτάσαμε στην εποχή του κυρίου Σπύρου και στον προηγούμενο Περιφερειάρχη, τον κύριο Γαλιατσάτο, τότε απεδέχθησαν και θα εντάσσετο στα εθνικά, από εθνικούς πόρους το έργο. Όμως η κυρία Κράτσα, με τη βοήθεια της κυρίας Μενδώνη, η οποία πραγματικά είδε η ίδια το έργο που πραγματικά άξιζε να ενταχθεί, η κυρία Περιφερειάρχης, η κυρία Κράτσα, αυτό το πήρε από τους εθνικούς πόρους και για πολύ καλύτερα το ενέταξε στο ΕΣΠΑ, στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Που ιδιαίτερο σας ευχαριστώ, διότι πραγματικά μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα έχουμε και το ΕΣΙΟΝ πέραση, εσύ έκβαση του έργου. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη και την κυρία Ριγάκου που συνεργαστήκαμε για αυτήν την ένταξη αυτού του έργου και τον κύριο Θεμιστοκλή Βλαπούλη, ο οποίος που είναι κάτω στο Υπουργείο, που και εκείνος είδε το έργο με πολύ καλό μάτι και βοήθησε προς τούτο. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω όλους τους παράγοντες, την κυρία Αντιπεριφερειάρχη επί του πολιτισμού και των οικονομικών, αλλά και όλους εκείνους, τον κύριο Ασπιώτη, ο οποίος κουράστηκε, αλλά και όλους τους άλλους προϊστάμενους της διαχειριστικής αρχής, κυρία Ανδριώτη, η χωρική περιφερειάρχη. Βεβαίως και ιδιαίτερως όλους σας ευχαριστώ, αλλά πάνω απ' όλα εσάς, την κυρία Ρόδη, με την οποία από την αρχή τότε που ξεκινήσατε αυτό το έργο, που το υποσχεθήκατε και το κάνατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα εύχομαι να τελειώσει και να το εγκαινιάσουμε, να είσαστε εσείς εκείνοι που. Να είμαστε όλοι μαζί. Εννοείται. Πού θα το εγκαινιάσουμε, να έρθει και η κυρία Μενδώνη, η υπουργός, η οποία είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και γνωρίζει την κυρία. Αλλά γνωρίζω ότι και εσείς έχετε ιδιαίτερο σύνδεσμο με την κυρία υπουργό. Από πολλά χρόνια. Να σας ευλογηθώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Την τιμή και την ευγνωμοσύνη στο Σεβασμιότατο και στους σεβαστούς πατέρες που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, μια σημαντική μέρα της υπογραφής της ένταξης του σπουδαίου έργου των Αγίων Θεοδόρων της Στρατιάς. Είναι μια πορεία η οποία ξεκίνησε, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, από τους προηγούμενους περιφερειάρχες και γι' αυτό θεωρούμε σημαντική τη σημερινή μέρα, διότι μετά από μια μεγάλη διαδρομή φτάνουμε στο πρώτο σταθερό βήμα που είναι η ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Έχει μεγάλους συμβολισμούς η σημερινή μέρα. Πρώτον, την διαχρονική προσπάθεια που γίνεται να αναστηλώσουμε, να αναδείξουμε, να ζωντανέψουμε την ιστορική μας μνήμη και την κληρονομιά στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, αλλά και τη σημασία που αποδίδουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η Ενωμένη Ευρώπη στο να ζωντανέψει ο τοπικός πολιτισμός και οι παραδόσεις παντού. Το ΕΣΠΑ δεν είναι μόνο γέφυρες, δρόμοι, λιμάνια, είναι και τα μνημεία της κάθε κοινωνίας, διότι αυτά αποτελούν τον πλούτο της κοινωνίας, της χώρας, την προοπτική για μια πιο εμπλουτισμένη ταυτότητα και την προβολή προς τον έξω κόσμο του κάθε τόπου. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι Θόδωροι, που είναι
ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο και αρχιτεκτονικά και ιστορικά, θα σε λίγο χρονικό διάστημα, με την βοήθεια όλων και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, θα είναι ένα μνημείο, κόσμημα για την Κέρκυρα, για την περιφέρειά μας και για τη χώρα μας. Σας υποσχόμεθα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα σταθούμε στο ύψος αυτής της πρόκλησης και αυτού του στόχου και θα είμαστε καθημερινά πολύ κοντά στην υλοποίηση του έργου για να μην έχουμε πια άλλες καθυστερήσεις και να το παραδώσουμε στην εκκλησιαστική μας ιστορία και στην κοινωνία όπως το αξίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευκαιρία με το Σεβασμιότατο να συζητήσουμε και για τα άλλα εκκλησιαστικά μνημεία, τα οποία είναι σε στάδιο αξιολόγησης για την ένταξη, ή έχουν ενταχθεί ή στο στάδιο αξιολόγησης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ, διότι πραγματικά ο πλούτος είναι μεγάλος και εδώ και στους παξούς. Και επίσης για άλλα σχέδια... Σαν να γίνονται σαράκοντα στο περιβόλι, βεβαίως, να το πούμε, βεβαίως, του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην Κάτω Κορακιάδα, που είναι σπουδαίες τοιχογραφίες, και στους παξούς, και στους παξούς ακόμη, του βέβαια. Αγίου Στεφάνου, Αγίας Μαρίνας. Και ο Σεβασμότατος μας επέδειξε και άλλους ναούς, οι οποίοι είναι σε κατάσταση πραγματικά μεγάλης ανάγκης, αναστήλωσης. Και σιγά σιγά όλα θα τα δούμε και όλα θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο. Με τη δική σας βοήθεια θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, όπως και το καμπαναριό των Αγίων Αποστόλων. Αγίων Αποστόλων στο Γάιδο. Αυτό είναι βέβαια επικίνδυνο. Βέβαια, είπαμε, έχουμε μελέτη επικίνδυνο. Να προτάσουμε τους Αγίους Αποστόλους και το πανηγύρι στο Γάιδο.